1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984. Δεκάδες στα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει, πάνω από 1.500 εκκλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα από χθες λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων. Άνθρωποι κινδύνεψαν σε πολλές περιπτώσεις και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα σωστικά συνεργεία, ενώ δρόμοι υποχώρησαν ή έκλεισαν από τις κατολιστήσεις και τα λοιπά φερτά υλικά. Στην Ασίγωνια Χανίων καταγράφηκαν 87 χιλιοστά νερού, στο Ρέθυμνο 52, στο Λέντα 44, στο Σπήλι Ρεθύμνου 37, στο Πειράθυ 32, Ασκήφου Χανίων 30, Ανόγια 28, Πλακές Ρεθύμνου 26. Το πέρασμα του μπάλου από την Κρήτη, από την Παλαιόχωρα έως το ανατολικότερο σημείο του νησιού, ήταν μόλις 4 ώρες εξαιτίας μιας δυναμικής ταχύτητας που είχε των 60 χιλιόμετρων. Το φαινόμενο, αν και όχι συχνό, δεν είναι σπάνιο για την εποχή και έτσι είχε στα θετικά το γρήγορο πέρασμα, αλλά ταυτόχρονα και την έντασή του ως προς το υψηλό επίπεδο της βροχόπτωσης, είπε στον 1984 ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Οι ποσότητες του νερού είναι από τις πλέον ικανοποιητικές, ενώ τα εδάφη και τα προβλήματα της κακοκαιρίας έχουν περισσότερο βαρύτητα από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις ή μη παρεμβάσεις, όπως το γεγονός ότι σε πλήρως αστικοποιημένα περιβάλλοντα συνεχίζουμε να έχουμε δίκτυα απορροής υδάτων προηγούμενων δεκαετιών με διατομές που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τέτοιες ποσότητες, όταν την ίδια στιγμή έχουμε διευθετήσει ποτάμια με αυθαιρεσίες εμποδίζοντας την ομαλή ροή των υδάτων υπενδεικτικά. Κατολιστήσεις, πτώσεις κλαδιών και δέντρων καταγράφονται στο δικό δίκτυο της Κρήτης. Προβλήματα στα ορεινά χωριά του Δήμου Φεστού, Καμάρες, Βορίζια, Μαγαρικάρι. Από τα φερτά υλικά και τις κατολιστήσεις στο εωδικό δίκτυο. Στη Γρηγοριά πλημμύρισαν σπίτια, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Στις Καμάρες χάθηκαν ζώα κτηνοτρόφων από τα ορμητικά νερά, αλλά κάηκαν από τους κεραυνούς και υπόστεγα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Φερτά υλικά και πέτρες έπεσαν στους δρόμους του Τσούτσουρα εντός και εκτός οικισμού. Στους Κουνάβους ο κόμβος κατέβασε φερτά υλικά και πέτρες, με τις περιουσίες των κατοίκων να πλημμυρίζουν για άλλη μία φορά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κέρκυρα, ενώ στην Κεφαλονιά υπερχείλησε το ποτάμι που διασχίζει το Λιξούρι. Στη Βόρεια Εύβοια έχουν απομακρυνθεί προληπτικά κάτοικοι από τα χωριά Κοτσικιά, Αγία Ένα και Αχλάδη. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, εκτός από τις αναγκαίες για τη διαχείριση του φαινομένου και τον ΟΤΑ στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία, η βρεφονιπιακή σταθμή και τα ΚΔΑΠ σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Σάμο, Ικαρία, Αττική, Χαλκιδική, Εύβοια. Έτσι ο τέλος φαίνεται να είχε το θρίλερ με τον αγνοούμενο στο Πικέρμι, καθώς 38χρονος άνδρας ή ο 38χρονος άνδρας εμφανίστηκε στην αστυνομία. 70χρονος συνεχίζει να αναζητείται στα μεσοχώρια της Νότιας Εύβοιας. Ζευγάρι Ολλανδών σώθηκε στα Χανιά που είχε εγκλωβιστεί στην περιοχή Μάρμαρα. Είχε ξεκινήσει το απόγευμα από την Αγιαρομέλη με προορισμό το παραθαλάσσιο χωριό Λουτρό. Αλλά σε δύσκολο σημείο του μονοματιού εγκλωβίστηκαν χωρίς να μπορούν να πάνε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Τα ΕΛΤΑ ενημέρωσαν τους πελάτες τους για καθυστερήσεις στην ταχυδρομική εξυπηρέτηση λόγω της φοδρής κακοκαιρίας μπάλους που πλήττει τη χώρα. Έντονη μετασεισμική δραστηριότητα σήμερα. Τρεις σεισμοί τα ξημερώματα κοντά στη Ζάκρο, λίγα 24 ώρα μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η έντασή του στα 3,3-3,4 Ρίχτερ. Στα 3,9 Ρίχτερ το εστιακό, με εστιακό βάθος στα 13,8 χιλιόμετρα η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι με επίκεντρο τα 7 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Αρκαλγορίου. Με διαφορά λίγων λεπτών ακολούθησε δόνηση ένταση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και ακολούθησαν και άλλες μετασεισμικές δονήσεις κάτω από τα 3 Ρίχτερ. Το πιθανότερο είναι πως ο σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ζάκρου ήταν ο κύριος, εκτίμησε μιλώντας στον 1984 ο καθηγητής γεωφυσικής, εφαρμοσμένης γεωφυσικής του ΕΚΠΑ και διευθυντής του Ινστιτούτου του ΕΛΜΑΠΑ, Φίλιππος Βελιανάτος. Σε αναζήτηση στέγης για τα 320 άτομα, η Δημοτική Αρχή Μινώα Παιδιάδων, τελευταία ημέρα, η 15η Οκτωβρίου, για τη φιλοξενία τους στα ξενοδοχεία όπου μένουν, μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου,
όπως είπε στον 1984 ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης. Τρέχουν σήμερα ώστε να διασφαλίσουν χώρους για την διαμονή και την μεταφορά των ανθρώπων αυτών. Δεν υπάρχουν οικίσκοι στην Ελλάδα, πρόσθεσε ο ίδιος. Ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή τους είναι μεγάλος, όπως και το κόστος. Αναζητούν οι εταιρείες και η κυβέρνηση οικίσκους από τα Βαλκάνια. Την 3η 19 του μήνα θα εγκατασταθούν στους 34 πάντως πρώτους οικίσκους σε Αργαλοχώρη και Βόνη όλοι όσοι επιλέχθηκαν με τα κριτήρια που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο. Αναφορικά με τις σχολικές αίθουσες που χρειάζονται, ο ίδιος ευελπιστεί πως αυτές θα έρθουν σύντομα. 22 όλες όσες χρησιμοποιούνται σήμερα και 40 αυτές που αναμένονται. Αμετάπιστοι παραμένουν, όπως προσθέτει, για τη φιλοξενία τους την ίδια ώρα σε δομές οι οικογένειες που διαμένουν στις σκηνές που έχουν στηθεί στο εκθεσιακό κέντρο. Αφορά σε 31 άτομα, 2 οικογένειες Ελλήνων και 25 μετανάστες Βούλγαρους που ζουν και εργάζονται στο Αργαλοχώρι. Κοινοβουλευτική παρέμβαση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου στους αρμόδιους υπουργούς με έτοιμα την εφάπαξ εκτακτικονομική ενίσχυση των κατοίκων οικισμών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων που δεν έχουν ενταχθεί στις αποφάσεις χορήγησής της μετά και την επιστολή του Δήμου. Από τη Δευτέρα 18 του μήνα θα αρχίσουν οι αυτοψίες για την εκτίμηση των ζημιών στις επιχειρήσεις από τους σεισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με ανακοίνωση της Περιφέρειας. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτημα θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την υπηρεσία όσο έγινε γνωστό, προκειμένου να προγραμματίζουν το ραντεβού με το κλιμάκιο που είναι αρμόδιο για την εκτίμηση των ζημιών. Οι επιπτώσεις της COVID-19 στην κοινωνία της Κρήτης, στην θεματολογία του Επιστημονικού Συνεδρίου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο Ηράκλειο. Ειδικοί επιστήμονες, ακαδημαϊκοί καθηγητές, ερευνητές, όπως και επαγγελματίες υγείας που βίωσαν από κοντά τη σφοδρότητα της νόσου, δια της διαχείρισης κρουσμάτων, θα τοποθετηθούν αναφορικά με τις αλλαγές που βιώσαμε στους τομείς της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας. 64 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, 36 στο Ηράκλειο, 16 στα Χανιά, 9 στο Λασίθι και 3 στο Ρέθυμνο. Κυτρίνησε το Ρέθυμνο, ενώ στο πορτοκαλί παραμένει για ακόμα μία εβδομάδα το Ηράκλειο. Στη σύλληψη γυναίκα στο αεροδρόμιο Νίκος Χρυσαντζάκης προχώρησαν οι αρχές που αρνήθηκε να υποβληθεί σε τεστ COVID μετά την αφήξή της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Την ανησυχία τους για το μέλλον των ανεμβολίας των ασθενών εξέφρασαν ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Χαράλαμπος Γόγος και ο διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Νίκος Καπραβέλος. Στο 1,23 έως 1,25 ευρώ η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο Ηράκλειο και η υψηλότερη στην ενδοχώρα εξαιτίας του κόστους μεταφοράς από σήμερα. Ξεκίνησε η διάθεσή του με πολύ μικρό το ενδιαφέρον ζήτησης, λένε οι βενζινοπόλεις Λυκούργος Κελέργης και Γιάννης Μαυράκης στον 1984. Μικρές παραγγελίες που περιμένουμε, εξέλιξη καταστροφική για τον κλάδο μας και μονόδρομο σημείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που χρόνια ζητάμε, λέει από την πλευρά του ο Λυκούργος Αμόλης. Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ στα θέματα που θέτει από την πλευρά του ο γραμματέας του Συλλόγου και Ταμείας της ΠΟΠΕΚ, Γιάννης Μαυράκης. Αναφορικά τώρα με το επίδομα θέρμανσης, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί του Υπουργείου Οικονομικών, ένας αριθμός της τάξης των 1,45 εκατομμυρίων οικοκυριών δύναται να επιδοτηθεί από τον λόγο επίδομα, με τη συνολική κρατική δαπάνη να φτάνει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό διπλάσιο από πέρυσι, δυστυχώς φαίνεται να συνεχίζει να μην είναι αρκούντος βοηθητικό για τους καταναλωτές λόγω των φοβερών αυξήσεων στην αγορά ενέργειας. Η Σύλλογη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και Φεστός, παράλληλα με την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, οργανώνουν για σήμερα το μεσημέρι παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Αυταρχισμός, τρομοκρατία, αξιολόγηση, χειραγώγηση, μαζικές συγχωνεύσεις τμήματων, υποβαθμίσεις σχολείων, διάλυση του δημόσιου σχολείου, επαγγελματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού, αντεργατικός αντισυνδικαλιστικός νόμος Χατζηδάκη, στα όσα σημειώνουν στο δελτίο τους. Η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Φεστού εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συρρυκνωθούν τα τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου Μυρών και να δημιουργηθούν τάξεις μέχρι και 28 ατόμων. Με απόφαση του της 13ης Οκτωβρίου 2021, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τον διαγωνισμό του ΟΠΕΚΑ για σχολικά γεύματα κατά τις σχολικές χρονιές 21-22-22-23 με επέκταση 23-24, διότι για πρώτη φορά μπήκε όρος στο διαγωνισμό που απορρίπτει τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναθέτει την πλειονότητα των συμβάσεων σε λιγότερες από 5 εταιρείες
καταγγέλει η αναπληρώτρια τομεάρχης για την κοινωνική ασφάλιση του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανό Φωτίου. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία του ΚΙΝΑΛ γνωστοποίησε επίσημα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος Βασίλης Κικέρογλου, ενδιαφέρον από τον Παύλο Γερουλάνο και έκτη υποψηφιότητα από τον εκπρόσωπο του κόμματος Παύλο Χριστίδη. Ο ηγετικός ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα σε περιφερειακό επίπεδο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστολής που έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επιστολή του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας συνοδεύει την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στο State Department. Στη διάθεση των φορολογουμένων, η ηλεκτρονική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ, Μάια ΑΔΕ, για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2021. Στη σύμβαση για το έργο αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης οικισμού Μαράθου του Δήμου Μαλεβιζίου σε μήκος 2.650 μέτρων, υπέγραψε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 425.000 ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι ηλικιωμένης από Σόμπα Ιγραερίου το βράδυ της 5ης 14 Οκτωβρίου στη Γρά Λιγιά Ιερά Πέτρας. Η γυναίκα σώθηκε τελευταία στιγμή από τα ενήψια της. Αυτοκίνητο καρφώθηκε στην Πάρης κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Γιώφυρο, όσως βγήκε από αυτό ο οδηγός. Αυτοσχέδιο εργαστήριο Κάναβης είχε εγκαταστήσει σπίτι του στο Δήμο Φεστού, κάτοικος της περιοχής Έλληνας. Βρέθηκαν επίσης από την αστυνομία 48,6 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, μεταλλικός τρίφτης και φυσικεία. Μία γυναίκα, Ελληνίδα και ένας αλλοδαπός φέρονται να έκλωψαν από σπίτι στην περιοχή του Ηρακλείου χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, χρυσές λίρες συνολικής χρηματικής αξίας 13.000 ευρώ. Η φερόμενη ως δράστης έχει συλλευθεί. Σε βάρος του αλλοδαπού έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σε 11 υποθέσεις κλοπών και μία απόπειρα κλοπή στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων φέρονται να εμπλέκονται δύο Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός ακόμα. Κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησαν αγορές. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Αττική, Ηλία, Κρήτη, με κέρδη κοντά στις 250.000 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2020. Συνελήφθησαν 4 μέλη της. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων, απάτες και απόπειρες, ενώ αυτή περιλαμβάνει ακόμα και ένα 44χρονο Έλληνα που βρίσκεται σε φυλακή και φέρεται να είναι ο αρχηγός. Όπως έγινε γνωστό, ο τελευταίος επικοινωνούσε τηλεφωνικά σε ανυποψίαστους πολίτες, παρουσιαζόμενος κυρίως ως τραπεζικός υπάλληλος υποκαταστήματος της περιοχής τους και με το πρόσχημα ότι δικαιούνταν αναδρομικά συντάξεων είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα, κατάφερε να τους πείσει να καταβάλουν χρηματικά ποσά δίθεν ως παρακράτηση του αντίστοιχου φόρου σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι ανήκαν σε έτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσαν ως βιτρίνα. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι τα μέλη του που θα αρνηθούν να εμβολιαστούν για την COVID-19 θα αποβληθούν από τις τάξεις του. Η πανδημία COVID-19 ανέτρεψε την παγκόσμια πρόοδο στην αντιμετώπιση της φυματίωσης και οι θάνατοι αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 19, σημειώνει στην έκθεσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Η αναμέτρηση του Γιούχτα με τον ιστορικό Πανιόνιο που θα γίνει σε Αρχάνης ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του 7ου ομίλου, στον οποίο μαζί με τις 8 κριτικές ομάδες βρίσκονται οι Νεοσμυρνιώτες και ο Παωρούφ. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής έχει ως εξής: Γιούχτας Πανιόνιος, Παωρούφ Νεάπολη, Αλμυρός Αουάν, Πόα Αναγέννηση Ιερά Πέτρας και Αρισούδα Σπόρος. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημερίο!